αγαλιάστο σήμερον φεδρός ο ουρανός και η γη, ότι Χριστός πεφανέρωτε σαρκούμενος ως άνθρωπος, να τον Αδάμ εξάρει της κατάρας παγενή και θαυμαστούτε θαύμας είναι εν Σαμαρία προσαφικόμενος, γυναική δε παρέστη είδων ζητών ο νεφέλης είδατσι περιβαλλόμενος. Διο πάντες οι πιστοί προστινήσομεν τον διημάς εκουσίως πτωχεύσατα, εσ πλάχνω βουλή αναφωνεί ο ημνοδός της Εκκλησίας. Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, ευλαβείς χριστιανοί και προστινητέ, ο Χριστός, ο Ων και Δίδων, το Ίδωρ, το Ζών, συνήγαγεν πάντα σημάς παρά το φρέαρ του Ιακώβ εν την πόλη της Σαμαρίας, ή να ευχαριστιακώς εορτάσομεν την της Σαμαρείτιος γυναικός εορτήν. Κατά την συνάντηση και τη συνομιλία του ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός μετά τη Σαμαρείτιδος, αφενός μεν προκαλεί το θαυμασμόν με την προφητική αυτού διδασκαλίαν, αφετέρου δε επιτελεί θαύματα ή καλύτερον υπήν σημεία, δια των οποίων πιστούτε ότι αυτός είναι ο Μεσσίας, ως μαρτυρεί ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Λέγει αυτό η γηνή. Είδα ότι Μεσσίας έρχεται ο λεγόμενος Χριστός. Όταν έρθει εκείνος, αναγγελεί ημίν πάντα. Λέγει αυτή ο Ιησούς, εγώ ημί ο λαλόνση. Τα σημεία ή θαύματα εντάφτα είναι ότι ο Χριστός φανερώνεται εις την Σαμαρείτιδα και ταυτοχρόνως αποκαλύπτει σε αυτήν δύοτινα. Πρώτον, ότι αυτός είναι το Ίδωρ το Ζών. Απαιτήθη Ιησούς και είπε αυτή τη Σαμαρείτιδη, ή ήδη στην δωρεάν του Θεού, και εσείς ως λέγον σοι ειδός μη ποιήν, σοι ανήτησα σ' αυτόν και έδωκεν αν σοι Ίδωρ Ζών. Δεύτερον, ότι ο Θεός είναι πνεύμα. Πνεύμα ο Θεός και τους προστινούντας Αυτόν εμπνεύματι και αληθεία δι προστινήν. Ο Χριστός εις αυτήν ταύτην την πηγήν δηλωνώτι το φρέαρ του Ιακώβ εν θα και κοπιακός εκ της οδηπορίας εκαθέζετο, αλλά και εν το προσώπο της Σαμαρείτιδος εγνώρισε εις τον κόσμον την θείαν αυτού αλήθειαν, η οποία ελευθερώνει τον άνθρωπον από τον αχμόν, δηλαδή την ξηρασίαν της αγνωσίας, ως λέγει και ο ημνοδός. Ίδωρ υπάρχει ζωής, ευώα Χριστώ η Σαμαρείτης, πότισον ουν με λόγε διψώσαν πάντοτε σου τη θείαν χάρη, όπως μικέτη Ιησού Κύριε, αγνωσίας κρατώ με αφμό, αλλά κηρύττω σου τα μεγαλεία. Σημειωτέων ότι ο φιλάνθρωπος Θεός, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, αποκαλύπτει τον βαθύτατον λόγων της αποστολής αυτού εις τον κόσμο, πρωτίστως και κυρίως ουχή εις τους μαθητάς αυτού, αλλά εις την αμαρτωλή, την πόρνη τη Σαμαρείτιδα γυναίκα, η οποία όχι μόνον εποτίστη από τα νάματα ζωής, δηλαδή από το Ίδωρ το Ζών των Χριστών, αλλά ανεδείχθη κήρυξ του Ευαγγελίου του Φωτός της Αληθείας και της Μετανοίας. Τούτο ακριβώς, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι ευάρεστον εις τον Θεόν, ο οποίος θέλει όλοι οι άνθρωποι να σωθούν και δια της πίστεως και μετανοίας να λάβουν πλήρη γνώση της αληθείας ως κηρύττει ο Θείος Παύλος. Τούτο γάρ καλών και απόδεκτον ενώπιον του Σωτήρος ημών Θεού, ως πάντας ανθρώπους θέλει σωθήνε και εις επίγνωση είναι αληθείας ενθύν. Όντως, ο Χριστός αγαπητοί μου είναι η πηγή της ζωής. Εγώ το διψώ τη δώσω εκ της πηγής του ύδατος της ζωής, λέγει Κύριος. Τούτο το είδωρ παρέχει ο Χριστός αυτόνος εις όσους ζητούν αυτό με τα ειλικρινίας. Εγώ είμαι το είδωρ το ζών.
το ζώντα είδον τούτο δεν είναι άλλο από το Άγιο Πνεύμα, το Πνεύμα του Σωτήρος ημών Χριστού, ως ο ίδιος επιβεβαιεί λέγον. Εάν της διψά, ερχέτω πρόσμε και πινέτω, ο πιστεύων εις εμέ, καθώς είπεν η Γραφή, ποταμή εκ της κοιλίας αυτού ρεύσουσιν είδα το ζώντος. Ερμηνεύων τους λόγους του το Άγιος Κύριος Αλεξανδρίας λέγει ότι ο πιστός αφού πει και ικανοποιήσει την δίψαν του εν Χριστώ καθίσταται και αυτός πηγή ικανοποιούσα τα ζυψώσας ψυχά των άλλων ως μη μόνον τον εν αυτό καταπιένεστε νουν αλίδι και τες εταίρων καρδίες επικλείζειν δύναστε ποταμίου ρεύματος δίκην το Θεός των αγαθών και εις τους πέλας εκβλίζοντα. Τούτο ακριβώς συνέβη και με την Σαμαρίτιδα η οποία εγένετο πηγή, δηλαδή αφορμή να πιστεύσουν εις τον Χριστόν πολλοί εκ των Σαμαριτών συμπολιτών αυτής ως μαρτυρεί ο Ευαγγελιστής Ιωάννης λέγον εκτέ της πόλεως εκείνης πολλοί επίστευσαν εις αυτόν τον Χριστόν εκ των Σαμαριτών δια των λόγων της γυναικός της μαρτυρούσης ότι είπε μη πάντα όσα επίησα. Τόσον η μαρτυρία του Ευαγγελιστού Ιωάννου δια των λόγων της γυναικός όσον και οι λόγοι του Ευαγγελιστού Λουκά εις την σημερινή περικοπή των πράξεων των Αποστόλων πολλής αριθμός πιστεύσας επέστρεψεν επί των Κύριων και προσετέθη όχλος ικανός στο Κυρίο δια του Ευαγγελικού Κηρύγματος εις Αντιόχεια αμφότερα αυτοί οι λόγοι εκφράζουν και επιβεβαιώνουν εναργέστατα την ιστορική πραγματικότητα ότι εκείνος ο οποίος θα εισδύσει εις τα νάματα, εις τα ύδατα του Θείου Λόγου του Ευαγγελίου του Χριστού αναποφεύκτος θα καταβγαστεί ο νους του από το φως της αληθείας και θα απελευθερωθεί από το πνεύμα της πλάνης και τας αντιθέσεις της ψευδονίμου γνώσεως ως λέγει ο Θείος Παύλος. Τον Ευαγγελισμόν τούτον, του φωτός της αληθείας και της δικαιοσύνης επιτελεί η Αγία του Χριστού ημών Εκκλησία εν το κόσμο καλούσα πάντα άνθρωπον εις επίγνωση του μυστηρίου του Θεού και Πατρός και του Χριστού ενώ εις οι πάντες η θησαυρή τη σοφίας και της γνώσεως απόκριφη. Με άλλα λόγια αγαπητοί μου αδελφοί η Εκκλησία είναι το θεανθρώπινο σώμα το υπερημών του υπερημών σταυροθέτος και αναστάντος σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Εκτός της Εκκλησίας δηλωνώ ότι άνευ της συμμετοχής μας εις το θεανθρώπινο σώμα της Εκκλησίας εις αποτελούσης το μυστικό σώμα του Χριστού είναι αδύνατος η εν Χριστώ ανακαίνιση ημών αλλά και η πρόοδος ημών εις την τελεία γνώση του Θεού την οποίαν επέτυχε η σήμερον τιμωμένη εορτίος Σαμαρίτης γηνής ως η Αγία Φωτεινή η οποία η αναδειχθήσα πιστή Απόστολος και μάρτης της αγάπης του Χριστού. Της κοινωνίας ταύτης δηλωνώ ότι της τελείας γνώσεως του Θεού εγένετο και εντάφτα μαρτυρήσας Αγιοταφήτης Ιερομόναχος Άγιος Υιός Μάρτης Φιλούμενος. Η Αγία Φωτεινή η Σαμαρίτης μας καλεί δια των προτρεπτικών λόγων του Αποστόλου Βαρνάβα να μένουμε αφοσιωμένοι και προσκολλημένοι εις τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν με όλη την διάθεση της ψυχής ημών είναι ούτως φανόμεν αντάξει της χριστιανικής ημών επωνυμίας αλλά και της εντάξεώς μας
εις το σώμα του Χριστού, δηλωνώτι την Αγίαν αυτού Εκκλησία, εντός και δια της οποίας καθίσταται δυνατή η σωτηρία ημών, η θέωση ημών. Μετά το δε του υμνοδού είπομε, όλων καθελών του θανάτου το κράτος, ο Υιός σου Παρθένε, εν τη αυτού Αναστάσει ο Θεός κρατεός, συνανύψωσεν ημάς και εθέωσε, διό ανυμνούμεν αυτόν εις τους αιώνας. Αμήν.